Από σήμερα 1η Ιουλίου του 2024 αυξάνεται ο φόρος ΦΠΑ στην εστίαση σε ό,τι αφορά τον καφέ για τους καθήμενους. Στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ 24% επανέρχεται από σήμερα Δευτέρα 1η Ιουλίου ο σερβιριζόμενος καφές και τα μη αλκοολούχα ποτά. Ο φόρος στα ενλογοροφήματα μονιμοποιείται στο 13% μόνο όταν πρόκειται για παράδοση στο χέρι. Στα take away παραμένει στον ίδιο συντελεστή που ήταν, στο 13%. Όμως για τους καταναλωτές που πάνε σε μια καφετέρια και κάθονται και πίνουν τον καφέ τους, ο ΦΠΑ αυξήθηκε στο 24%. Η επαναφορά του καφέ στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ 24% σε συνδυασμό με τις μεγάλες ανατιμήσεις στην πρώτη ύλη αναμένεται να φέρει αυξήσεις έως και 15% στον καφέ που σερβίρεται στα καφενεία και στις καφετέρειες. Καταρχάς, όπως αντιλαμβάνεστε, αυξάνει το κόστος και ο επιχειρηματίας υποχρεούται να μετακυλήσει το κόστος αυτό στην τελική τιμή του καφέ που πληρώνει ο καταναλωτής. Από εκεί και πέρα, άλλα προβλήματα που δημιουργούνται είναι σαφώς ότι υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Όπως αντιλαμβάνεστε, ένα κατάστημα το οποίο είναι take away και πουλάει καφέ πακέτο, ο καφές υπόκειται σε ΦΠΑ στο μειωμένο συντελεστή στο 13%. Φανταστείτε να είναι δύο μαγαζιά γειτονικά, όμορα μαγαζιά, ο ένας να έχει καθήμενος, ο άλλος να μην έχει. Αυτό αυτομάτως δημιουργεί αθέμητο ανταγωνισμό μέσα στον ίδιο τον κλάδο. Είναι μία από τις σοβαρές τρευλώσεις, η οποία εντάξει, μας έχει τρελάνει μας την εστίαση. Πραγματικά δεν ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε. Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι πλέον στην ευχέρεια της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά να αποφασίσει αν θα περάσει στη λιανική τιμή την επαναφορά του ΦΠΑ στο 24% ή αν θα την απορροφήσει. Ο δικός μας ο κλάδος, ο οποίος είναι καταταλαιπωρημένος γιατί προέρχεται από την κρίση της πανδημίας, προέρχεται από ήδη μια αύξηση στα μη αλκοολούχα ποτά, έρχεται από μια αύξηση στα κόστη μεσοσταθμικά την τελευταία διετία στο 42% με βάση μελέτη που έχει κάνει το ΙΜΕ της ΓΕΣΕΒΕ, θεωρώ κατά την προσωπική μου άποψη ότι δεν μπορεί να αφομοιώσει ο επαγγελματίας αυτό το κόστος στην αύξηση του ΦΠΑ και αναγκαστικά πρέπει να μετακυλήσει το κόστος προς τον καταναλωτή. Κατά συνέπεια, ο απλός καφές που απολαμβάνει ο Έλληνας με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο θα καταλήξει να γίνει είδος πολυτελείας, αναγκαστικά. Οι εκπρόσωποι του κλάδου της εστίασης επισημαίνουν τον κίνδυνο περιορισμού της κατανάλωσης με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις. Όπως σας προείπα, όταν έχουμε μια αύξηση του κόστους 42%, γιατί το θέμα δεν είναι η εστίαση τι πράξεις κάνει, γιατί με βάση την Ελστάτ έχουμε μια αύξηση στους δίρους στις καφετέρειες. Το ζητούμενο είναι η κερδοφορία. Όταν λοιπόν έχεις από τη μία, είναι με μια αύξηση περίπου 13% στην εστίαση. Και αυτό συμπεριλαμβάνει βασικά τα τουριστικά μέρη, έτσι, γιατί εμείς σαν Αρκαδία δεν είμαστε και τόσο τουριστικό μέρος, δεν είναι τόσο μεγάλη αύξηση. Από την άλλη όμως, όταν έχεις αύξηση 42% στα κόστη, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν νομίζω να βγαίνει η εξίσωση. Μάλλον είναι αρνητική. Και αυτό φαίνεται και σιγά σιγά θα πιστεύω θα έχουμε δύσκολες καταστάσεις. Να μην προβλέψω κάτι πολύ αρνητικό, αλλά νομίζω θα είναι δύσκολα.